Σαϊντού Καμαρά ακούει να φωναζούν το όνομά του και υψώνει τη γροθιά του την ώρα που βγαίνει από το κτίριο της Ανεξάρτητης Αρχής Προσφύγων, όπου εκδικάζεται η προσφυγή του σε δεύτερο βαθμό. Πέφτει στις αγκαλιές των συμμαθητών του που βρίσκονται εκεί για να του δώσουν δύναμη και να σταθούν στο πλευρό του. Σας ευχαριστώ όλους για το υποστήριξη σας, για το αλληλεγγύη σας και όλα τα παιδιά από πρώτη ηλικία της Δημήτριος, διευθυντή μου. Ευχαριστώ σας πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αίτηση χορήγησης ασύλου είχε απορριφθεί πρωτόδικα με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με απέλαση. Με το χέρι στην καρδιά, ο 18χρονος Σαϊντού Καμαρά, που έφτασε στην Ελλάδα από τη Γουινέα σε ηλικία 15 ετών, θέλει να τους ευχαριστήσει όλους για τη συμπαράσταση. Μαθητές, καθηγητές και συλλογικότητες έχουν συγκεντρωθεί έξω από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπου εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό η προσφυγή του Σαϊντού Καμαρά. Ευχή όλων, η Ανεξάρτητη Αρχή Προσφυγών να δώσει το πράσινο φως για την παραμονή του 18χρονου στη χώρα. Είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Είναι στο σχολείο μας τα τελευταία 3 χρόνια. Και πραγματικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει να πει τα αντίθετα. Δίνουμε έναν αγώνα πάρα πολύ σημαντικό για να κρατήσουμε το συμμαθητή μας εδώ πέρα. Είμαστε τόσα χρόνια φίλοι, είμαστε συμμαθητές, είμαστε η οικογένειά του. Η απόφαση για το μέλλον του μαθητή της 3ης Λυκείου που συμμετείχε με το σχολείο του στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου, προκαλώντας συγκίνηση, αναμένεται σε 10 ημέρες.